Τα β' κεφάλαιο από το 1 έως και το 6 εδάφιο και θα συνεχίσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους 4 κεφάλαιο 7 εδάφιο. Ας πάμε λοιπόν στη σελίδα 1015 ΙΒ1 12 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Περί δε των πνευματικών αδελφοί δεν θέλω να αγνοείτε, εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τάφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Να πάμε και στη σελίδα 1035 από την επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. 4 κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο, 7 εδάφιο, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Εις έναν δε έκαστον ημών, εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνη. Αλλά λιθεύονται στην αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού, πάντο σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον, δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάμνη την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Αμήν. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, όπως και ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία των Κορινθίων, και μάλιστα μια εκκλησία η οποία έχει πλουτίσει, λέει η Γραφή, κατά πάντα, εις πάντα λόγο, πάσα γνώση, και κανένα χάρισμα, σε κανένα χάρισμα δεν μένει πίσω. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος λέει προς την Εκκλησία αυτή αλλά και προς εμάς ότι δεν πρέπει, δεν είναι καλό, δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος και δεν θέλει ο Χριστός να αγνοούμε τα πνευματικά. Η σειρά των μαθημάτων που κάνουμε είναι η πνευματική, αυτό ακριβώς η πνευματική πορεία μας, η πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία του Θεού που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τα πνευματικά με ακρίβεια και όλα όσα μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ώστε να γνωρίζουμε πώς πρέπει να πολιτευόμεθα, πώς πρέπει να περπατάμε, για να μην κάνουμε λάθη, γιατί τα λάθη στα πνευματικά, αδερφοί αγαπητοί, μερικές φορές είναι πολύ επικίνδυνα. Επικίνδυνα. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει γκάφες, να κάνει ζημιές στη ζωή του και στη ζωή των άλλων. Γνωρίζει ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού ότι ήμασταν κάποτε εθνικοί, δεν είχαμε σχέση με τον αληθινό Θεό και παρασυρώμεθα μας παρέσυραν προς τα είδωλα τα άφωνα. Απ' τη μια μεριά λοιπόν είναι τα είδωλα τα άφωνα, αλλά από την άλλη μεριά είναι η Εκκλησία του Θεού όπου ο Θεός μιλάει, συνομιλεί με τον άνθρωπο, συνεργάζεται με τον άνθρωπο, ενεργεί μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Δια τούτο υπάρχει ένα χάρισμα, ένα γνώρισμα, συγγνώμη. Κανένας λαλών δια πνεύματος Θεού δεν μπορεί να πει ανάθεμα τον Ιησούν, όπως και κανένας δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον ημί δια πνεύματος Αγίου. Ο Ιωάννης
μας περιγράφει λέγοντας, αν θέλετε να το διαβάσουμε σελίδα 1082 και από εκεί θα αρχίσουμε το τέταρτο κεφάλαιο, αγαπητοί, στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου. Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εάν είναι εκ του Θεού. Υπάρχουν πολλά πνεύματα μέσα στον κόσμο αυτό. Και πώς θα τα δοκιμάσουμε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού? Αυτό είναι και το γνώρισμα. Δεν είναι δυνατόν πνεύμα Θεού να πει ανάθεμα τον Ιησούν. Από τη στιγμή που θα ακούσεις κάποιο πνεύμα, κάποιον άνθρωπο που... Και να προσέξουμε τη λέξη πνεύμα, δεν είναι μόνο η μεταφυσική. Σαφώς είναι και αυτό, τα πνεύματα της πονηρίας, της αντιστάσεως, αλλά είναι και το πνεύμα που έχει ο άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος ο οποίος, έστω και αν κάνει τον θρησκευόμενο, έστω και αν είναι καλός, έστω και αν είναι αγαθός, έστω και αν είναι φιλεύσπλαχνος, ελεήμων, νυκτήρμων, έστω και αν κάνει όλες τις καλές πράξεις που θα μπορούσε να φανταστεί ένας άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει, εάν αναθεματίζει τον Ιησούν, δεν είναι εκ του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι εκ του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Δεν έχει καμία σχέση. Τι σημαίνει με το Θεό? Με την αιώνια ζωή, με τη βασιλεία των ουρανών, με την αλήθεια, με την αγάπη την πραγματική που είναι ο Θεός. Καμία σχέση. Αλλά και κανένα πνεύμα δεν μπορεί να ομολογήσει εκ καρδίας με ειλικρίνεια τον Ιησούν Χριστόν Κύριον, παρά μόνο ο άνθρωπος, το πνεύμα εκείνο το οποίο είναι από το Θεό. Δια Πνεύματος Αγίου μόνο μπορείς να ακούσεις, να ομολογήσεις και να πιστείς ότι ο άνθρωπος, το πνεύμα το οποίο μιλάει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ότι είναι από το Θεό. Είναι μεταβεβαιότητος, είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο χάρισμα, γνώρισμα. Είναι δεδομένο, είναι βεβαιωμένο. Τώρα όμως, αν προχωρήσουμε μέσα στην Εκκλησία, θα δούμε τρία χαρίσματα, θα έλεγα, τρεις καταστάσεις. Είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, διαιρέσεις διακονιών και διαιρέσεις ενεργημάτων. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού εργάζεται ο Πατέρας, εργάζεται ο Υιός και εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Πατέρας έχει μία αποστολή, να ελκύει τον άνθρωπο και να του αποκαλύπτει τον Χριστό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ομολογεί: κανένας δεν γνωρίζει τον Ιησούν Χριστόν παρά μόνο αυτός στον οποίον ο Πατέρας τον αποκαλύπτει. Και κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο αυτός στον οποίον ο Χριστός τον αποκαλύπτει. Το Θεό πολλοί τον συζητάνε, τον δέχονται, τον απορρίπτουνε, τον πιστεύουνε, τον επικαλούνται. Αλλά τον Θεό Πατέρα, με την πατρική αγάπη, με την πατρική σχέση, με το πατρικό πλησίασμα, μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τον αποκαλύψει τον άνθρωπο. Και είναι και γεγραμμένο, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία ο Θεός να γίνουν τέκνα Θεού. Μπορεί να λένε οι άνθρωποι ο Θεός είναι Πατέρας μας, αλλά δεν το εννοούνε. Δεν το έχουν ζήσει, δεν το έχουν γνωρίσει και ιδιαιτέρως δεν το απολαμβάνουν. Δεν μπορούν να πούνε Πατέρα και να ακουστεί η φωνή του Θεού, ιδού εγώ. Και να το πω πιο συγκεκριμένα. Δεν είναι δεδομένο σε όλους τους ανθρώπους να εισέρχονται στο ταμείο τους, να γονατίζουνε, να επικαλύπτουν το όνομα του Χριστού, να φωνάζουνε το Θεό Πατέρα και ο Πατέρας να τους αποκαλύπτεται. Ο Ιησούς Χριστός λέει, όταν εσείς προσεύχεστε να εισέλθετε στο ταμείο σας και ο Πατέρας σας ο εν το κρυπτό θα είναι εκεί και θα σας περιμένει. Ζητήστε του και θα σας ανταποδώσει εν το φανερό. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να γνωρίσουμε και να απολαμβάνουμε δια της πίστεως τον παντοδύναμο Θεό Πατέρα μας. Και για να το καταλάβουμε αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, πραγματικά να το εννοήσουμε και να το πιστέψουμε και να το απολαύσουμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει Πατέρας καλός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ορφανοί από μικρά παιδιά, δεν έχουν γνωρίσει Πατέρα.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πατέρα ο οποίος είναι σκληρός, άγριος, κακός, άσωτος. Δεν έχουν γνωρίσει πατέρα. Υπάρχουν όμως και κάποια παιδιά τυχερά, σε εισαγωγικά το τυχερά, που έχουν γνωρίσει έναν πατέρα που είναι αγαθός, αληθινός πατέρας. Και έχουν καλή σχέση μαζί του και αισθάνονται ασφάλεια. Το κύριο χαρακτηριστικό που προσφέρει ο πατέρας στο παιδί είναι ασφάλεια. Θυμάμαι, ακόμη το θυμάμαι αυτό και μου έχει μείνει και το κάμω. Ήμουνα μικρός, όχι πολύ, και ήμουνα σε δυσκολία. Σκεφτόμουν με αγωνία το μέλλον μου. Θα κάνω πώς θα κάνω και με φωνάζει ο πατέρας μου, το κατάλαβε. Ήταν πολύ καλός. Και μου λέει, άκουσε Γιώργο, μη φοβάσαι τίποτα, όποτε χρειαστείς οτιδήποτε εγώ θα είμαι πίσω σου. Ποτέ δεν χρειάστηκε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, το τι ασφάλεια μου έδωσε αυτή η διαβεβαίωση, ακόμη τη θυμάμαι. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Όποτε χρειαστείς να έρθεις σε μένα. Αυτό όμως αδερφοί το έκανε ο Θεός, πιστεύω, όχι τόσο πολύ για να γνωρίσω τον πατέρα μου που ήταν καλός και να τον αγαπήσω, αλλά για να γνωρίσω τον πατέρα μου τον ουράνιο που είναι αγαθός και να τον κατανοήσω. Τα ίδια λόγια μας λέει. Ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, θα έρχεσαι στον πατέρα σου. Και δοκιμάστε το, αδερφοί. Εφαρμόστε το. Απολαύστε το. Μπείτε χωρίς δισταγμό στο δωμάτιό σας. Κλειδώστε την πόρτα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Και τούτο δεν είναι μόνο για ενόχληση, είναι πνευματικό το θέμα. Θέμα υπακοής. Κατεβάστε τα τηλέφωνα. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να διακόψει την προσωπική σου επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό, να το κάνεις. Γονάτισε και περίμενε να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Άνοιξε την καρδιά σου, πες του τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα προβλήματά σου, τους φόβους σου, τις αγωνίες σου, και θα δεις ο Θεός τι θα κάνει. Αλλά αυτό για να συμβεί είναι απαραίτητο να είσαι παιδί Θεού, για να είναι πραγματικά πατέρας σου. Είναι απαραίτητο να έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό, να ομολογείς τον Ιησού Χριστό Κύριό σου και Θεό σου, να σε έχει αναγεννήσει, να σε έχει, να έχει γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, αν είσαι και υπάκουο παιδί. Γιατί ξέρετε, στον ουρανό δεν θα πάνε δύο άνθρωποι, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι μη γνωρίζοντες τον Θεό, αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό πατέρα τους, δεν τον αναγνωρίζουν, δεν τον δέχονται. Είναι άθεοι, άπιστοι. Δεν λογαριάζουν τον Θεό. Εντάξει, κι αν υπάρχει δεν είναι για μένα, δεν είναι για αυτούς. Αλλά είναι και αυτοί που δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τι είναι? Η δύναμη του Θεού Πατρός, που σώζει τον άνθρωπο που τον πιστεύει. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, προς τους έξω εργάζεται. Και θέλω με τη χάρη του Χριστού ο Θεός να το κάνει σήμερα και στη σειρά αυτή των μαθημάτων να γνωρίσουμε το Θεό. Στους έξω ο Θεός ελκύει, σε αγάπησα, λέει, με αγάπηση αιώνια και σε ήλκησα με έλεος. Το ότι, ότι ήρθαμε στην εκκλησία σημαίνει ότι κάποιος μας ήλκησε με την αγάπη του. Και έχω πει και άλλες φορές, πολλές φορές, ότι είναι σαν τον καλό ψαρά ο Πατέρας Θεός, που έχει ένα αγκίστρι, βάζει ένα δόλωμα, το κατάλληλο δόλωμα για το κάθε ψάρι. Και το κουνάει, πέρα δόθε. Και έρχεται το ψάρι τώρα, αυτό το ψάρι θέλει σκουλικάκι. Εκείνο το ψάρι θέλει ψωμάκι. Το άλλο ψάρι θέλει τυράκι. Ξέρω εγώ τι βάζουμε, δολώματα. Όταν ήμουν μικρός έβαζα. Το κάθε ψάρι έχει το δικό του δόλωμα. Και τρέχει το ψάρι, το πιάνει και πιάνεται. Από εκεί και πέρα όμως ο ψαράς αυτός, ο Θεός που μας ελκύει, δεν μας ελκύει για να μας τηγανίσει. Για να μας σώσει. Μας βγάζει και μας βάζει μέσα στο δικό του το καράβι. Το καράβι της σωτηρίας, την Κιβωτό. Και εκεί καπετάνιος είναι ο Χριστός. Αλλά δεν εργάζεται ο Θεός μόνο προς τους έξω για να τους ελκύσει.
εργάζεται ιδιαιτέρως προς τους μέσα, προς τα παιδιά του, δηλαδή σαν πατέρας, για να κάνει ενεργήματα. Τα μεγάλα θαύματα τα οποία δεν μπορείς εσύ να διανοηθείς ότι είναι δυνατόν να συμβούνε, ο Θεός, για τον Θεό είναι εύκολα. Και θέλω να τονίσω μια φορά ακόμη αυτό που ο Θεός μου είπε. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει τη λύση του. Και αν ακόμη υπάρξει πρόβλημα στη ζωή σου που δεν έχει τη λύση, εγώ θα δημιουργήσω λύση. Άρα λοιπόν δεν είναι να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε, είναι να ζητάμε από το Θεό να μας φανερώσει τη λύση, το δρόμο της σωτηρίας για να περπατήσουμε σε αυτόν. Ναι. Σε όλα υπάρχουν διέξοδο. Υπάρχει διέξοδος. Βέβαια μερικές φορές η διέξοδος η οποία υπάρχει μπορεί να μην αρέσει την καρδιά μας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, διέξοδος υπάρχει. Και πρέπει να αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Το καθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο Θεός λοιπόν προς τους έξω εργάζεται για να ελκύσει τους ανθρώπους. Και ο Θεός μέσα στην Εκκλησία εργάζεται σαν πατέρας, ενεργώντας ενεργήματα μεγάλα. Όμως για να ενεργήσει ο πατέρας ενεργήματα μεγάλα στη ζωή σου, πρέπει εσύ να το εννοήσεις, να το πιστέψεις και να το διεκδικήσεις στο όνομα του Χριστού. Όχι με τη δική σου γνώμη και τη δική σου φαντασία και τον δικό σου τρόπο, αλλά πάντοτε με τον τρόπο του Ευαγγελίου. Ο πατέρας είναι έτοιμος να σε συναντήσει στο δωμάτιό σου. Τελείωσε. Και είναι έτοιμος να ενεργήσει ενεργήματα μεγάλα στα αιτήματά σου και στη ζωή σου. Τελείωσε. Το πιστεύεις? Τώρα μπορεί να το πιστεύεις, μπορεί να το δέχεσαι. Να το απολαμβάνεις έχει σημασία. Να το εξητάς, να το διεκδικείς. Μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιό σου για να συναντήσεις τον πατέρα σου, το βέβαιο είναι ότι έπονται τα ενεργήματα του Θεού. Και υπάρχουν διαιρέσεις ενεργημάτων. Εργάζεται ο Θεός παντιοτρόπως, και μάλιστα οι διαιρέσεις των ενεργημάτων είναι το μόνο στο Ευαγγέλιο που δεν μας το εξηγεί ο Θεός, δεν μας το αποκαλύπτει, δεν μας το λέει. Υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών, μας λέει ποιες είναι. Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, θα δούμε ότι μας λέει ποιες είναι. Τις διαιρέσεις ενεργημάτων δεν μας τις λέει. Δεν ξέρω γιατί εγώ θέλω να πιστεύω, μην το πιστεύετε εσείς, ό,τι θέλετε κάντε, είναι η γνώμη μου, ξεχάστε τι, πετάξτε τι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα ενεργήματα του Θεού είναι άπειρα. Γι' αυτό δεν γράφει. Άπειρα. Άπειρα. Και τέτοιο και εκείνο και απ' τ' άλλο, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Εγώ ξέρω ότι μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιό μου να συναντήσω τον πατέρα μου, το επόμενο, την επόμενη στιγμή, το επόμενο, αυτό το οποίο νέπεται είναι τα ενεργήματα του πατρός μου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση που να έχω φωνάξει πατερούλη μου, Θεέ μου, πατέρα μου και να μην μου έχει απαντήσει. Πώς, με όποιο τρόπο θέλει. Και έτσι και αλλιώς και αλλότικα και με διαφορετικούς τρόπους. Γιατί είναι αληθινός ο λόγος του Θεού. Πρώτον, γιατί τον πιστεύω δεύτερον. Και η πίστη ενεργείται. Ο λόγος του Θεού ενεργείται μεταξύ των πιστευσάντων. Σαν λόγος Θεού καθώς είναι. Αλλά και κάτι άλλο, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει να προσέξουμε. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Μπορείς να μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο να συναντήσεις τον πατέρα σου και μην τον αγαπάς. Να του παραπονιέσαι, να του γκρινιάζεις και να του λες σύφτες, άντε, φύγε. Έτσι έκανα εγώ. Δεν σας το λέω για παράδειγμα, κακό παράδειγμα. Όταν πρωτοπίστεψα όλα μου πηγαίνανε στραβά. Έτσι νόμιζα. Εσύ φταίς του. Από τότε που πίστεψα όλα ανάποδα μου πάνε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί γέλαγε που τ' άκουγε. Δεν το έδωσε σημασία. Γιατί δεν είχα ασέβεια. Έκπληξη είχα περισσότερο. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, μέσα από αυτά που νόμιζα εγώ ότι ήταν τα χειρότερα, μου έφερνε τις μεγαλύτερες ευλογίες. Εκεί που έλεγα εγώ, τώρα μου είχε πει θα φύγεις από το σπίτι σου και από τη δουλειά σου. Από τη γειτονιά σου και από τη δουλειά σου. Εδώ κάνεις λάθος. Λάθος κάνεις. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ δουλεύω, εδώ μεγάλωσα, πού να φύγω. Ήρθε ο καιρός που έφυγα, πήγα Αίγιο. Όταν πήγαινα στο Αίγιο, η καρδιά μου και η ψυχή μου ήταν ολόμαυρη. Πού με πας, κοίτα πως κατάντησα, αφήνω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου.
όταν έφτασα στο Αίγιο, ήμουνα ετοιμοθάνατος. Ερχόταν εκεί το βιομήχανο στον οποίο δούλευα και μου δείχνε τους τόπους της αμαρτίας για να περάσουν καλά. Αλλά έμεινα 3,5 χρόνια. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, αλήθεια σας το λέω, μου δίδαξε το Λόγο ο Θεός. Εκεί με έμαθε το Λόγο Του. Βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Με έμαθε να κηρύττω. Που εγώ δεν είχα καμία πρόθεση και καμία όρεξη και καμία δυνατότητα. Αλλά με ανάγκασε. Γιατί σωζόντουσαν άνθρωποι και έπρεπε κάποιος να τους μιλήσει και δεν υπήρχε κανείς. Εγώ ήμουν πιο παλιός, μερικών μηνών. Και αναγκαζόμουν και άνοιγα τη γραφή και τους διάβαζα. Και όταν περάσαν 3,5 χρόνια, είχα περάσει τόσο ωραία που δεν ήθελα να φύγω. Μου λέει τώρα γύρνα πίσω. Δεν γυρίζω. Έψαχνα με την Άννα να βρούμε σπίτι να νοικιάσουμε να μείνουμε εκεί. Δεν γυρίζω. Όμως αδερφοί αγαπητοί, όταν ενεργεί ο πατέρας σου, ενεργεί και τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά ότι είναι θαυμαστά. Θαυμαστά. Αλλά δεν ενεργεί με διαιρέσεις ενεργημάτων μόνο ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Ενεργεί και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας με τα χαρίσματα. Χαρίσματα υπάρχουν. Χαρίσματα λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, πίστης, χαρίσματα ιαμάτων, δεν θα τα διαβάσουμε σήμερα. Ενέργειες θαυμάτων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, 9 πνευματικά χαρίσματα. Για την οικοδομή της Εκκλησίας, για την παρηγορία της Εκκλησίας και για την προτροπή της Εκκλησίας. 3 πράγματα εργάζεται ο Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Παρηγορεί. Μόνο ο Παράκλητος μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Και όταν λέμε παρηγορεί, εννοούμε παρηγορεί. Σου αφαιρεί τη θλίψη και γεμίζει την καρδιά σου χαρά. Προτρέπει, σε οδηγεί, σε διοικεί, σε κατευθύνει. Και πάντοτε προς το συμφέρον σου και πάντοτε με θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού. Εάν κατευθύνεσαι μόνος σου, γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού τι λέει, όσοι ζείτε κατά το Πνεύμα, να περπατάτε και κατά το Πνεύμα, να διοικήσετε. Μόνο όσοι διοικούνται υπό το Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα Θεού. Προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι, ναι, προχώρα, περίμενε, στάσου. Μη διστάζεις να τον ρωτάς. Μη διστάζεις πρώτον να ζητάς παρηγοριά από το Πνεύμα το Άγιο. Μη ζητάς παρηγοριά από άνθρωπο. Δεν μπορεί να σε παρηγορήσει. Όσες φορές έχω προσπαθήσει να παρηγορήσω ανθρώπους, τώρα έχω γκρεμίσει. Και μάλιστα είναι μια αδερφή που κάνα δύο φορές είχε ζητήσει και τώρα της λέω: Θες παρηγοριά? Όχι, όχι, μου λέει από σένα. Όχι, 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 όχι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παρηγορήσει, αδερφή. Δεν μπορεί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να παρηγορήσει. Ή το Πνεύμα το Άγιο, ή ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο μόνο παρηγορεί. Το Πνεύμα το Άγιο μόνο προτρέπει, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο μόνο οικοδομεί την Εκκλησία. Άρα λοιπόν, τα ενεργήματα, τα μεγάλα, τα ζητάω από το Θεό. Αλλά την παρηγοριά μου, την οικοδομή μου και την οδηγία τη ζητάω από τον Παράκλητο. Πώς? Τη φωνή του. Την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχει ο πατέρας μου, αλλά υπάρχει και το πρόσωπο αυτό, ο Θεός, ο οποίος έρχεται γλυκά και μου λέει μη φοβάσαι παιδί μου, προχώρα από εκεί, προχώρα από εκεί, λίγο περισσότερο και θα δεις εγώ θα είμαι μαζί σου. Και ο λαλό γλώσσα αναγνώριστον, αυτόν οικοδομεί. Και αν θέλεις να οικοδομήσει, πώς θα αυτοοικοδομήσει, συγγνώμη για τη λέξη, θέλω να οικοδομηθώ, έχω πέσει. Έχω αδυνατήσει, έχω αποκάμει. Πώς θα πάω να με οικοδομήσει ο Θεός? Πάρα πολύ εύκολα. Προσευχή σου. Προσευχή σου και ο Θεός θα έρθει και θα σε οικοδομήσει. Θυμάμαι μια φορά, τελευταία, έτσι προσευχόμουν μόνος μου και λέω Κύριε πες μου, τώρα σας λέω, σας εξομολογούμε, αλλά για να φτάσουμε κάπου. Και δεν εξομολογούμε για να δείξω άνθρωπο, αλλά για το Πνεύμα το Άγιο. Πες μου, λέω Κύριε, είσαι ευχαριστημένος από μένα? Δεν έπαιρνα απάντηση.
Λέω, Κύριε, κάνε με να είμαι άγιος στα μάτια σου, δίκαιος, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Κάνε με, τώρα αν γίνει η αρπαγή, να φύγω. Δεν έπαιρνα την αγαλίαση της σωτηρίας μου. Λέω, τώρα εδώ πέρα κάτι γίνεται. Ζήτησα πάλι το αίμα του Χριστού, ξανά μετανόησα, έφερα τις αμαρτίες μου μπροστά στο Θεό, ζήτησα συγχώρεση, ταπεινώθηκα μπροστά στο Θεό, τίποτα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, και είχα καταλάβει όμως κάτι συμβαίνει, κάτι θέλει να μας πει, να μου πει ο Θεός. Ξαναεπέμενα στην προσευχή, κανένα αποτέλεσμα. Άρχισα να κάνω διάφορες προσευχές έτσι με το μυαλό μου και με τη φαντασία μου που θα με έφεραν πιο κοντά στο Θεό. Συγχωρώ όλους τους, ό,τι μου ερχόταν μέσα από το Λόγο του Θεού το χρησιμοποίησα. Θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή, Κύριε μου, ότι είμαι τέλειος, δίκαιος, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν έπαιρνα καμία απάντηση. Και αφού πέρασε αρκετή ώρα είχα αρχίσει να απογοητεύομαι και να στενοχωριέμαι. Και τότε πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Τότε άρχισα να μιλάω γλώσσες στη στενοχώρια με αυτή, έλεγα τι γίνεται, δεν το καταλαβαίνω. Άρχισα να μιλάω γλώσσες και μετά ο Θεός μου λέει τώρα είσαι τέλειος. Και συνειδητοποίησα ότι την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας πρέπει να πληστούμε Πνεύματος Αγίου, αδερφοί. Είναι απαραίτητο. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας αγιάσει. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάψει, να κατακάψει κάθε τι το μιένον. Βεβαίως συγχωρεί τις αμαρτίες μας ο Θεός, αλλά αυτό που σε φέρνει, και το λέει άλλωστε μετά, αυτό που θα σε φέρει στα Άγια δια της νέας και ζώσης οδού που είναι το καταπέτασμα, που σχίστηκε το καταπέτασμα η σάρκα του Χριστού, μόνο μέσα από αυτό το δρόμο το Πνεύμα το Άγιο θα σου οδηγήσει στον ουρανό. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, ο παράκλητος να μας οικοδομεί, να μας προτρέπει και να μας παρηγορεί. Πρέπει και εδώ να το πιστέψουμε και να το απολαύσουμε. Να το πιστέψουμε και να το εκτελέσουμε. Το Πνεύμα το Άγιο βέβαια εργάζεται στην προσωπική μας ζωή, αλλά εργάζεται και στην Εκκλησία. Οικοδομεί την Εκκλησία. Και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι για να φανερώσουν τον άνθρωπο. Αυτός είναι καλός κήρυκας. Μπα. Αυτός είναι καλός προφήτης. Μπα. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Όπως υπάρχουν, τ' άκουσα και πολύ παραξενεύτηκα για να πω άλλη λέξη. Στην Αυστραλία λέει υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες έχουν σχολές για να βγαίνουν ποιμένες και σχολές για να βγαίνουν προφήτες. Άκουσαν, άκουσαν. Και μάλιστα διαφημίζουν προφήτες 70% επιτυχία στη σχολή τάδε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο Θεός να μας φυλάξει. Εμείς αδερφοί αγαπητοί έχουμε πάρει μια απόφαση. Διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Αμήν. Αυτός είναι ο δάσκαλός μας. Δεν θέλουμε ανθρώπους διδασκάλους. Και ξέρετε που θα μας διδάσκει ο Χριστός. Στην προσωπική μας οικοδομή. Μας μιλάει ο Θεός με το Λόγο Του, με το Πνεύμα του Άγιο. Εγώ λέω τώρα που με διδάσκει εμένα ο Χριστός. Όταν κάθομαι και διαβάζω μόνος μου και προσεύχομαι. Εκεί με διδάσκει ο Χριστός. Όταν αποφασίσω να μπω στο δωμάτιό μου, να γονατίσω και να περιμένω. Και θα μου πει πράγματα πολύ ωραία. Διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Καθηγητής μας είναι ο Χριστός. Κύριος μας και Θεός μας είναι ο Χριστός. Δεν θέλουμε ανθρώπους. Δεν λέμε ότι δεν έχουμε ανάγκη ανθρώπους. Αλλά λέμε ότι δεν μπορούν να μας ωφελήσουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι και εμείς είναι να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον και ιδιαίτερα να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και επειδή αγαπάμε αλλήλους, μπορούμε και υπηρετούμε αλλήλους. Και προσευχόμαστε υπέρ αλλήλων. Άλλως και τα ενεργήματα ο Πατέρας τα κάνει και την οικοδομή μας, την οδηγία μας, την προτροπή μας, την παρηγοριά μας, ο Παράκλητος την κάνει. Αλλά μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Λέει η Γραφή ότι υπάρχουν
και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο αυτός. Τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία με τις οποίες σήμερα θα ασχοληθούμε, τις δίνει ο Χριστός. Τι είναι οι διακονίες? Η διακονία είναι μια πνευματική υπηρεσία που δίνει ο Χριστός στην Εκκλησία. Με τις διακονίες ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός υπηρετεί την Εκκλησία. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και λέει η Γραφή. Να διαβάσουμε διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και άλλους διδασκάλους προς καταρτισμό των Αγίων, δια την υπηρεσία των Αγίων και δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Τις διακονίες λοιπόν που δίδει ο Χριστός, τις δίδει για τρία πράγματα. Πρώτον, για να καταρτίζονται οι Άγιοι. Να εκπαιδεύονται. Δεύτερον, για να υπηρετούνται από τον Χριστό. Να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται από τον Χριστό, να υπηρετούνται από τον Χριστό και να οικοδομούνται από τον Χριστό. Δεν είναι το ίδιο με τα χαρίσματα, τελείως διαφορετικό. Είναι εκπαίδευσης, είναι μόρφωσης, είναι σπουδή, την οποία ο Χριστός βάζει μέσα στην Εκκλησία, αλλά είναι και το έργο της δημιουργίας της Εκκλησίας. Μάλιστα, όπως λέει η Γραφή, όπως είναι η αρμή και οι σύνδεσμοι που συνδέουν το σώμα, τα μέλη του σώματος και το κάνουν ένα σώμα, ακριβώς αυτή είναι το έργο του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Να μας κάνει ένα. Να έχουμε την ίδια πίστη, την ενότητα του Πνεύματος. Να είμαστε κάτω από ένα βάφτισμα. Να πίνουμε από το ίδιο πνευματικό ποτό. Να γίνουμε ένα, να μας καταστήσει ένα, να μας αποκαλύψει το Θεό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Να μας αποκαλύψει τη Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Να μας αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Να μας σώζει. Και θα δούμε τώρα τη σωτηρία μας. Για ακούστε πώς το λέει. Έως σου, ποιος είναι ο στόχος του? Έως σου καταντήσομεν όλοι εις την ενότητα της πίστεως. Μία πίστη. Μπορεί να είναι μέσα σε μια εκκλησία πολλές διδασκαλίες. Δεν είναι εκκλησία αυτή. Αυτή είναι Βαβέλ. Εγώ θα λέω αυτό, εσύ θα λες εκείνο, άλλος θα λέει το άλλο, άλλος θα λέει το άλλο, τελειώσαμε. Είμαστε εκκλησία. Δεν μπορεί το ένα χέρι να δουλεύει από εδώ και το άλλο χέρι να μην ξέρει τι κάνει. Το ένα μάτι θα είναι αλήθωρος ο άνθρωπος αν το ένα μάτι βλέπει από εδώ και το άλλο από εκεί. Αν το στόμα, η γλώσσα λέει άλλα από αυτά που λέει το κεφάλι, είναι παλαβός ο άνθρωπος. Και πώς δημιουργείται η ενότητα στο σώμα? Από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος τακτοποιεί την ενότητα και την υγεία του σώματος. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ο εγκέφαλος και κεφαλή είναι ο Χριστός. Ο Χριστός δίνει εντολές, ο Χριστός ενώνει, ο Χριστός δίνει την ενιαία κατεύθυνση σε όλα τα μέλη, ώστε όλοι να φρονούμε το αυτό, ώστε να μπορούμε όλοι να δοξάζουμε ομοθυμαδών, ώστε να μπορεί ο Θεός να εργάζεται εν δυνάμει μέσα στην Εκκλησία. Όλοι πρέπει να θέλουμε το ίδιο. Πρέπει να φρονούμε το ίδιο. Πρέπει να προσευχόμαστε το ίδιο. Πρέπει να πιστεύουμε το ίδιο. Μπορεί εγώ να πιστεύω στην αρπαγή της Εκκλησίας και εσύ να μην πιστεύεις. Τι θα ζητάμε, Κύριε, πάρε μας. Υπάρχουν, λέει, οι αχιλιαστές που δεν πιστεύουν στην αρπαγή της Εκκλησίας και δεν πιστεύουν ότι είναι μια μέρα. Και η αρπαγή και η δεύτερη παρουσία και η κρίση. Πώς θα προσευχηθώ μαζί του τώρα, σας παρακαλώ. Πώς θα προσευχηθώ μαζί του? Εγώ δεν ζητάω την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτό ζητάει την κρίση. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Πώς θα προσευχηθώ μαζί του, πώς θα περπατήσω μαζί του? Ολοφύλαξε με, Κύριε. Αυτός λέει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, εγώ μπορώ να πάω όπου θέλω και ο Χριστός με έχει σώσει. Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας? Εγώ λέω στα παιδιά μου, μείνετε παιδί μου στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στους νέους της Εκκλησίας, για να διατηρηθούμε άγιοι και άμωμοι μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Ο άλλος λέει, ό,τι θέλετε κάντε. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία αγιασμού όμως.
και ελευθερία αμαρτίας. Και υπάρχουν πολλές διαφορετικές δοξασίες, αδελφοί. Εμείς όμως θέλουμε μία δοξασία, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, ναι, αλλά πώς το καταλαβαίνεις εσύ? Και αυτά τα τρία είναι που αγιάζουν την Εκκλησία: η αλήθεια, η αγάπη και το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά κάθε εκκλησία, σε κάθε εκκλησία θέτει ο Κύριος τον άγγελο. Ο άγγελος δεν είναι ο κυβερνήτης, ούτε ο ηγέτης της εκκλησίας. Άλλο λάθος. Οι ηγέτες της εκκλησίας, λέει. Πουθενά δεν το λέει η Γραφή για ηγέτες. Η Γραφή λέει για δούλους που υπηρετούν, που κοπιάζουν, που θα δώσουν λογαριασμό. Και που αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ο Χριστός μετακινεί τη λιχνία. Δεν μου κάνεις εσύ. Θα βγάλω εσένα και θα βάλω άλλον καλύτερο, όπως έκανε με τον Σαούλ. Θα σε βγάλω εσένα και θα βάλω τον Δαβίδ, που είναι καλύτερος. Ο άγγελος, λοιπόν, για να δούμε τι κάνει ο άγγελος, το λέει πάρα πολύ καλά, αν θέλετε να το δούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, τι ωραία που περιγράφει την εργασία του αγγέλου, την αποστολή, το έργο του αγγέλου. Στη σελίδα 900, πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, και 19 εδάφιο. «Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε προς τον Ζαχαρία, εγώ είμαι Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλην διαναλαλήσω προς σε και να σε ευαγγελίσω ταύτα». Αυτό είναι το έργο του αγγέλου. Στέκεται στην παρουσία του Θεού και περιμένει να ακούσει τι ο Θεός θα του πει για να το μεταφέρει. Αγγελιοφόρος είναι. Ταχυδρόμος είναι. Μεταφορέας είναι. Για να μην νομίζει ότι είναι κανένας τίποτα περισσότερο ο άγγελος ή ο ποιμένας της Εκκλησίας. Messenger τον λένε οι Αμερικάνοι. Μεταφέρει μηνύματα, αυτό κάνει, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο δεν κάνει. Ούτε Κύριος είναι, ούτε διοικητής είναι, ούτε αφεντικό είναι, τίποτα δεν είναι. Επιπλέον όμως ο άγγελος της Εκκλησίας ο ποιμένας είναι και πρεσβύτερος. Τι σημαίνει πρεσβύτερος? Επισκοπή. Επιμελείται. Ποιμένει τους Αγίους τους του Θεού με την υπηρεσία του. Και η υπηρεσία του είναι και τα πνευματικά και τα προσωπικά και όλα, ό,τι μπορεί να κάνει. Με μία βασική προϋπόθεση. Όχι με τη δική του λογική και εξυπνάδα. Με τη δική του σοφία θα τα κάνει μουσκεμα. Θα τα γκρεμίσει, θα τα καταστρέψει. Αλλά με την οδηγία, με την εντολή, με τη φροντίδα από πάνω του Κυρίου. Καταλαβαίνει λοιπόν πάρα πολύ καλά ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι, που θα τους δούμε άλλη μέρα, ότι από μόνος του κάνει ζημιές. Και το καταλαβαίνει, το πιστεύει, γιατί έχει κάνει και έχει κλάψει. Αν ο πρεσβύτερος δεν το καταλάβει, θα συνεχίζει να κάνει ζημιές. Όταν το συνειδητοποιήσει ότι από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τότε φοβάται, τρέμει, πηγαίνει στο Θεό, προσεύχεται, ευαρεστείται ο Θεός γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι μένει ταπεινός, του δίνει την οδηγία, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, συμμαρτυρεί στο λόγο το δικό του ο Θεός. Γιατί το πράγμα δεν είναι να κάνει ο άνθρωπος, το πράγμα είναι να κάνει ο Θεός. Αν δεν κάνει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν ο ποιμένας μέσα στην Εκκλησία δεν έχει καμία εξουσία άλλη από το να υπηρετεί. Καμία εξουσία άλλη από το να ζητάει από το Θεό. Καμία εξουσία να δίνει διαταγές, να επιβάλλει και να κατευθύνει. Καμία εξουσία. Θα τον βγάλει ο Θεός. Θα τον απορρίψει. Δεν τον θέλει. Δεν θέλει ο Χριστός έναν ποιμένα που να είναι Κύριος. Θέλει ο Χριστός έναν ποιμένα που να ομολογεί τον Ιησού Χριστόν Κύριο. Και αυτός να τα κάνει όλα, ο Κύριος. Το ίδιο είναι και ο Απόστολος επάνω στη σχέση του με την Εκκλησία, μόνο που έχει κάτι περισσότερο. Δεν ασχολείται με μία Εκκλησία. Ο Θεός τον χρησιμοποιεί για πολλές Εκκλησίες και για τη δημιουργία πολλών Εκκλησιών. Μπορεί ο Απόστολος να μην είναι πρεσβύτερος, να μην είναι επισκοπή,
να μην επιμελείται, να δημιουργεί και να φεύγει. Ή να δημιουργεί και στην αρχή της δημιουργίας να επιμελείται και να επισκοπεί και μετά να φεύγει. Υπάρχει και η διακονία του προφήτου, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή διακονία μέσα στην Εκκλησία. Ο προφήτης, αδελφοί αγαπητοί, φέρνει, και θα δούμε και τη διαφορά, φέρνει μήνυμα από το Θεό, αλλά φέρνει προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος ασχολείται με το μέλλον, με τον έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα και με την προτροπή, την οικοδομή και την παρηγοριά των αδελφών μέσα στην Εκκλησία. Ο προφήτης μπορεί να μην είναι πρεσβύτερος, να μην μπορεί να επιμελείται ή να επισκοπεί τους αδελφούς. Ο προφήτης μπορεί να μην έχει, να μην είναι επιμένας, και συνήθως δεν είναι. Σπάνια υπάρχει ταυτόχρονα προφήτης εν διακονία και επιμένας, χωρίς να το αποκλείουμε. Αλλά ο προφήτης έχει κάτι που είναι αφενός μεν μοναδικό, αλλά και επικίνδυνο. Μοναδικό, γιατί λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, αλλά και επικίνδυνο, γιατί διακρίνεται πάντοτε. Λέει η Γραφή, προφητεία θα ακούτε, θα προφητεύουν ένα, δύο ή τρεις, αλλά οι άλλοι θα διακρίνουνε. Μπορεί να κάνει λάθος, όπως ο ποιμένας να κάνει λάθος ακολουθώντας τη λογική του βέβαια. Μπορεί να κάνει λάθος ο προφήτης, πολύ μεγάλα λάθη μπορεί να κάνει. Όταν ξεπεράσει, και εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αναφερθούμε ίσως στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου για τις προφητείες και τα λάθη που μπορούν να συμβούνε. Ο προφήτης λοιπόν κάνει λάθη, αλλά όταν είναι ταπεινός, ο Θεός του τα κρύβει. Δεν του τα φανερώνει. Δεν τα φανερώνει στους ανθρώπους. Και όταν είναι ταπεινός, τον χρησιμοποιεί πάντοτε προς οικοδομή. Υπάρχει ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής είναι κάτι αντίστοιχο με τον Απόστολο, έξω από την Εκκλησία και μέσα στην Εκκλησία εργάζεται, αλλά όχι για εκκλησίες, για ψυχές, για ανθρώπους. Έχω γνωρίσει Ευαγγελιστές οι οποίοι, παιδί, μόλις μιλάνε σε κάποιον, πιστεύει αυτός. Είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και δεν λέει σοφίες, δεν λέει τίποτα σπουδαία πράγματα, αλλά λέει αυτά που χρειάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα λέει ο Χριστός. Ωραία διακονία ο Ευαγγελιστής. Και να προσευχόμαστε να μας χαρίσει ο Θεός όλες τις διακονίες μες στην Εκκλησία. Τέλος, υπάρχει ο διδάσκαλος. Ο διδάσκαλος είναι αυτός που φέρνει την υγιένουσα διδασκαλία. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, αν και θα το δούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, τη διαφορά του κήρυκα από το διδάσκαλο, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, σε μένα ο Θεός με έθεσε κήρυκα, διδάσκαλο και Απόστολο των Εθνών. Ο κήρυκας είναι αυτός που έχει βασικά το χάρισμα του λόγου σοφίας. Οικοδομεί, σώζει. Δηλαδή το κήρυγμα είναι αυτό το οποίο ζωοποιεί τον άνθρωπο, τον φουντώνει, του ανάβει φωτιά, του δίνει κατεύθυνση, σωτηρία, δύναμη. Ο λόγος όμως γνώσεως, που είναι το χαρακτηριστικό χάρισμα του διδασκάλου, είναι που λύνει απορίες. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και είσαι γεμάτος απορίες. Βγαίνεις από το κήρυγμα όταν κηρύττει ο διδάσκαλος και σου έχουν λυθεί. Πώς γίνεται αυτό, έλατε. Είναι ωραίο χάρισμα επίσης το λόγος γνώσεως να υπάρχει διδάσκαλος μέσα στην Εκκλησία. Όχι μόνο να φέρνει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά να ενώνει τις ψυχές σε μία διδασκαλία. Να απαντάει σε όλα τα ερωτήματα. Να προσεύσεις για να λες, Κύριε, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και να έρθεις στην Εκκλησία και την απάντηση να στη δίνει ο άμβωνας με το διδάσκαλο. Ωραίο είναι. Και τέλος, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε προφήτες, όλους είπαμε, Ευαγγελιστές, Απόστολοι, προφήτες. Όλοι αυτοί λοιπόν εργάζονται, όπως λέει η Γραφή, και να το δούμε, αληθεύονται για να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, το μεθοδεύεστε την πλάνη. Απέναντί μας λοιπόν έχουμε τον διάβολο, ο οποίος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Και είναι πονηρός και είναι και δυνατός και είναι και ικανός.
Πώς δεν θα πλανηθεί η Εκκλησία όταν μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο Χριστός με τις διακονίες του. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, όπως είπαμε στην αρχή, ενώνεται η Εκκλησία. Ενώνεται στην ίδια διδασκαλία, ενώνεται στην ίδια πίστη, ενώνεται στην ίδια εξήτηση, ενώνεται στην ίδια ελπίδα, στην ίδια προσδοκία και τέλος κάμνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Και τέλος, αδελφοί αγαπητοί, αυτή η αλήθεια που πλημμυρίζει την Εκκλησία τη φέρνει πιο κοντά στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη μεταξύ μας. Αγαπάτε αλλήλους καθώς είπε ο Χριστός. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι η αλήθεια χωρίς την αγάπη δεν έχει δύναμη και η αγάπη χωρίς την αλήθεια δεν έχει δύναμη. Αλλά και η αγάπη οδηγεί στην αλήθεια και η αλήθεια οδηγεί στην αγάπη. Και όλα αυτά τα κάνει ο Χριστός. Και να τον δούμε. Η αγάπη του Χριστού συσφίγει μας. Μας συσφίγει. Αλλά ο Χριστός είναι και αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Όταν λοιπόν μέσα στην Εκκλησία όλοι μικραίνουμε